Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η ασφάλεια Αττικής συνεχίζει τις έρευνες για τη δολοφονική επίθεση κατά του βουλευτή και τέως υπουργού Γιώργου Πέτσου που έγινε το πρωί στο Ψυχικό. Μέχρι στιγμής καμιά οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την πράξη αυτή. Η απόπειρα κατά του κυρίου Πέτσου έγινε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί στην οδό Σταδίου 7 στο Ψυχικό, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σπίτι του, ενώ πήγαινε με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο στο πολιτικό του γραφείο στην Αθήνα. Ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά ανατινάχθηκε με τηλεκοντρόλ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά ο κύριος Πέτσος, ο οδηγός του Χριστόφορος Σαβάκης, αστιφύλακας, και ο συνοδός του επίσης αστιφύλακας της προσωπικής του ασφαλείας Γιάννης Καραχάλιος. Σημαντικές ζημιές έπαθαν σπίτια που ήταν κοντά στον τόπο της έκρηξης, ενώ καταστράφηκαν εκτός από το αυτοκίνητο βόμβα δύο άλλα γιοταχή που έπαθαν ζημιές, το αυτοκίνητο του κυρίου Πέτσου και άλλα τέσσερα αυτοκίνητα που ήταν εκεί κοντά παρκαρισμένα. Στο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε για τους τρεις τραυματίες αναφέρεται ότι η κατάστασή τους εξελίσσεται ικανοποιητικά, ενώ δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι σύντομα θα βγουν από τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται. Σε δήλωση που διένυμε λίγο μετά το μεσημέρι, ο βουλευτής και πρώην υπουργός Γιώργος Πέτσος τονίζει ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει όσα είπε στο τέλος του Ιανουαρίου, όταν ως υπουργός δημόσιας τάξης ανακοίνωσε τα ειδικά μέτρα που είχαν αποφασιστεί για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ο κύριος Πέτσος είχε πει τότε: «Η δημοκρατία μας διαθέτει όλους τους θεσμούς και τα μέσα με τη σωστή λειτουργία για την εφαρμογή των οποίων μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η τρομοκρατία. Αποκλίσεις από την υφισταμένη δημοκρατική νομιμότητα ή εφαρμογή έκτακτων μέτρων δεν είναι αναγκαία. Ανέρεση ή περιστολή των δημοκρατικών διαδικασιών θα σήμαινε δικαίωση των τρομοκρατών». Ο κύριος Πέτσος επισημαίνει ότι τη δήλωσή του αυτή επαναλαμβάνει και σήμερα, που οι άνανδροι τρομοκράτες επιχείρησαν τη φυσική του εξόντωση, και προσθέτει ότι έγινε στόχος των τρομοκρατών χάρη στα αναλυθή και συκοφαντικά σε βάρος του δημοσιεύματα από μερίδα του τύπου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Τρίς Κωστόπουλος τόνισε ότι η άσκηση τρομοκρατικής βίας προκαλεί αποτροπιασμό στην συντριπτική πλειοψηφία του φιλήσυχου λαού μας και δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση μέσον για την επίλυση των όποιων υπαρκτών ή υποθετικών προβλημάτων. Συνεπώς, κάθε κέντρο παραεξουσίας που αυτοανακηρύσσεται σε τιμητή της δημόσιας ζωής και εκφράζεται με τη βία δεν μπορεί να διεκδικεί εύσημα αναγνώρισης. Ο λαός μας, επισήμανε ο κύριος Κωστόπουλος, οδηγείται προς τις εκλογές και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προασπίσει το ήπιο και ομαλό κλίμα που είναι απαραίτητο για την κορυφαία εκδήλωση του συνταγματικού του καθήκοντος και χρέους. Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσοι εδώ και πολλούς μήνες καλλιεργούν την όξυνση και εκτρέφουν παρόμοια φαινόμενα, δηλητηριάζοντας την κοινή γνώμη με τεχνητές πολλώσεις. Η κυβέρνηση εκφράζει τη συμπάθειά της προς τους τρεις τραυματιστέντες και εύχεται ταχεία ανάρρωση. Τη δολοφονική απόπειρα κατά του βουλευτή Γιώργου Πέτσου και των συνοδών του καταδικάζουν με ανακοινώσεις τους το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο Συνασπισμός της Αριστεράς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Δημοκρατική Ανανέωση, ο πρόεδρος της ΕΔΙΚ Γιάννης Ζήγδης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά, το ΚΟΔΙΣΟ, η Άμεση Δημοκρατία, το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Απόστολος Κακλαμάνης, απαντώντας σε χθεσινές δηλώσεις του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις οποίες τα τρία νέα πανεπιστημιακά νοσοκομεία είναι έργα της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής. Για τα τρία πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Ηρακλείου, Πάτρας και Ιωαννίνων, το οποίο εγγενίασε ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία είχε υπογράψει τρεις αντίστοιχες συμβάσεις στις 2, 14 και 15 Οκτωβρίου του 1981, οι οποίες αποδείχθηκαν άκυρες. Οι συμβάσεις αυτές, οι οποίες είχαν υπογραφεί λίγες μέρες πρώτων εκλογών της 18ης Οκτωβρίου του 1981 για ευνόητους λόγους, πράγμα που είχε επισημάνει με επιστολή του προς τον τότε Υπουργό Υγείας και τον Πρωθυπουργό, ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Χρειάστηκε να φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ειδικό νομοσχέδιο στη Βουλή για να ψηφιστεί και να γίνουν νέες συμβάσεις με τους ξένους κατασκευαστές και επιχειρήσεις εξοπλισμού, να ιδρυθεί η ΔΕΠΑΝΟΝ που ανέλαβε την επίβλεψη των έργων και να προβλεφθούν και να καταβληθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό από τις αρχές του 1984 που άρχισε η κατασκευή τους μέχρι τώρα 10 δισεκατομμύρια 400 εκατομμύρια δραχμές και 238,7 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. Πρέπει να σημειωθεί, συνέχισε ο κ. Κακλαμάνης, ότι αν και η επαναδιαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε μετά από 2 χρόνια, το τίμημα σε μάρκα και δραχμές δεν αυξήθηκε ούτε κατά μία μονάδα και τελείωσαν και τα 3 νοσοκομεία μέσα στις νόμιμες προθεσμίες,
χωρίς καμία υπέρβαση, όπως συνέβαινε με τα έργα της Νέας Δημοκρατίας. Και η δήλωση του Υπουργού Υγείας καταλήγει. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στη Ζάκυνθο, είπε στους οπαδούς του, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι τα τρία αυτά πανεπιστημιακά νοσοκομεία είναι έργα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι με την απάντησή του, ο κ. Κακλαμάνης ομολογεί πως η κατασκευή των τριών νοσοκομείων καθυστερήθηκε από το ΠΑΣΟΚ από το 1981 ως το 1984, ενώ σύμφωνα με τις συμβάσεις που είχε υπογράψει η Νέα Δημοκρατία, τα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Πατρών και Ηρακλείου που θεμελιώθηκαν το 1981 θα είχαν παραδοθεί το 1984. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση δεν ήταν μόνο 2 χρόνια, αλλά 5 χρόνια και ότι οι δαπάνες αυξήθηκαν. Οι τροπολογίες για την υπαγωγή της Τράπεζας Κρήτης στο δημόσιο τομέα και την άρση του τραπεζικού απορρίτου εναντί των ελεγκτών της Τράπεζας της Ελλάδος ψηφίστηκαν απόψε από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης Αναστάσιος Πεπονής είπε ότι με τις τροπολογίες κατοχυρώνεται και διασφαλίζεται ο ασκούμενος έλεγχος και εγκαθίσταται ο Επίτροπος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κρήτης για να έχει άμεση παρακολούθηση της λειτουργίας της Τράπεζας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Δήμας υποστήριξε ότι με την τροπολογία δεν διασφαλίζεται η συμμετοχή των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κρήτης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτης Ρουμελιώτης είπε ότι ο αποκλεισμός των παλαιών μετόχων έχει σαν στόχο να μην περάσει πάλι η τράπεζα στα χέρια των παλαιών ιδιοκτητών. Ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κώστας Κάπος υποστήριξε ότι η ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα για απαλλαγή των διοικητών των ΔΕΚΟ από την κατηγορία για απιστία, ενώ για την παραμονή του Επιτρόπου είπε ότι ναι μεν θα παραμείνει σαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά τις αποφάσεις θα παίρνει η πλειοψηφία και όχι αυτός. Οι τροπολογίες εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των επιβατικών αυτοκινήτων. Στο ίδιο νομοσχέδιο εντάχθηκε και τροπολογία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η μείωση του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας, διορισμού και ο καθορισμός προϋποθέσεων για την βαθμολογική εξέλιξη του κλάδου των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Την πρότασή του να διακοπούν οι εργασίες της παρούσης Συνόδου του Κοινοβουλίου στο τέλος αυτής της εβδομάδος επανέλαβε απόψε στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κώστας Κάπος και ο πρόεδρος της ΕΔΙΚ Γιάννης Ζήγδης σε παρεμβάσεις τους επισήμαναν την ανάγκη να ολοκληρωθεί και κατατεθεί το πόρισμα για την Τράπεζα Κρήτης. Ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς είπε ότι θα μεταφέρει την πρόταση για τη διακοπή της παρούσης συνόδου στην κυβέρνηση και πιθανόν αύριο να υπάρξει σχετική απάντηση. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης Αναστάσιος Πεπονής δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα αποφασίσει πότε θα λήξουν οι εργασίες της παρούσης συνόδου της Βουλής. Το Υπουργείο Προεδρίας πρόσθεσε έχει αναλάβει την υποχρέωση εναντί των δημοσίων υπαλλήλων να φέρει στη Βουλή το νέο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Άρχισαν σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας οι εργασίες της Δεύτερης Συνόδου της Μεικτής Ελληνοκινέζικης Διυπουργικής Επιτροπής για τη διμερή οικονομική συνεργασία. Συνεδριάζει ως αυτή την ώρα η Διακομματική Επιτροπή υπό την Προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Προεδρίας Δημήτρη Μαρούδα και με τη συμμετοχή των Γενικών Διευθυντών της ΕΤ1 και της ΕΤ2, κυρίων Γιαννούζη και Δωρή. Τη διαμαρτυρία του για τον αποκλεισμό του από τη σημερινή συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής εκφράζει με ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά. Αρχίζει αύριο το πρωί στο αμφιθέατρο της ΕΤ2 το διήμερο τακτικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΡΤ, της γνωστής ΠΟΣΠΕΡΤ. Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών με ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι από τις 8 το πρωί μέχρι τη Δύση του Ηλίου θα γίνεται στον 6ο όροφο της Ένωσης Συντακτών, Ακαδημίας 20, ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου. Εξωτερικές ειδήσεις. Αναζωπηρώθηκαν χθες οι συγκρούσεις μουσουλμάνων χριστιανών στο Λίβανο, καθώς η Βηρυτός βομβαρδιζόταν επί 30 συνεχείς ώρες. Ο αριθμός των νεκρών από τις αψημαχίες του Σαββατοκύριακου ανήλθε σε 20 και των τραυματιών ξεπέρασε τους 100. Ο απεσταλμένος του Αραβικού Συνδέσμου θα επισκεφθεί την Τετάρτη τη Βηρυτό για να συζητήσει λύσεις για την κατάπαυση του πυρός. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Χαβιέ Πέρες Ντεγκουέγερ προσεφέρθηκε για άλλη μια φορά σήμερα να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ηρεμίας στη Λιβανική πρωτεύουσα. Παράλληλα, ο κ. Ντεγκουέγερ
ζήτησε σήμερα από την ηγεσία του Ισραήλ να επιβλέπει την κατάσταση στα κατεχόμενα εδάφη βάσει της συμφωνίας της Γενέβης που αφορά στη μεταχείριση πολιτών εν καιρό πολέμου. Εκατοντάδες Ισραηλοί πραγματοποίησαν σήμερα διαδήλωση στην πόλη Ασούντ, διαμαρτυρόμενοι για το θάνατο ενός στρατιώτη. Τα Ισραηλινά στρατεύματα επέβαλαν εκ νέου απαγόρευση της κυκλοφορίας σε 8 πόλεις των κατεχομένων για να αποτρέψουν νέες ταραχές. Αντιδράσεις προκάλεσαν στους 12 της ΕΟΚ οι προτροπές του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου προς τους Παλαιστινίους να δολοφονούν Ευρωπαίους πολίτες σε αντίπεινα για φόνους ομοεθνών τους στα κατεχόμενα. Πληροφορίες από το Λονδίνο φέρουν τη Βρετανία να επιμένει στην άμεση ανάκληση των πρέσβεων των 12 από την Τεχεράνη. Ο Γιάσαρ Αραφάτ απέρριψε ήδη από χθες την προτροπή του Χαφσεμί Ραφσατζανί, χαρακτηρίζοντας την ως δηλητηριώδη συμβουλή. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Ντικ Τσένεϊ, δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν λόγοι διατήρησης των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Δυτική Ευρώπη, εφόσον οι εταίροι του ΝΑΤΟ δεν συμφωνούν στον εξυγχρονισμό των πυρηνικών πυράβλων. Ο σοβιετικός ομολογός του Έντβαρτ Σεβαρνάντζε διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι η χώρα του επιδιώκει τη διάσπαση του Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου με την υποστήριξη των δυτικογερμανικών θέσεων για μείωση ή καταστροφή των πυράβλων μικρού βεληνικούς. Σε σημερινό άρθρο της Πράβδα τονίζεται ότι σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ εξυγχρονίσει τους πυράβλους Λανς, η Σοβιετική Ένωση θα προβεί σε ανάλογη αναβάθμιση της κατηγορίας των όπλων αυτών. Το επανδρωμένο διαστημικό λεωφορείο Ατλαντής προσεδαφίστηκε απόψε στη βάση Edwards της Καλιφόρνιας, ολοκληρώνοντας την τετραήμερη αποστολή του στο διάστημα. Το Ατλαντής προσγειώθηκε στις 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, τερματίζοντας την 29η πτήση του διαστημικού προγράμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στη Θεσσαλία και στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική, βόρειο-δυτική, ασθενείς και τοπικά μέτρη. Στο χάρτη, με τα βαρομετρικά συστήματα, το χαμηλό που βρίσκεται βόρεια της Ελλάδας κινείται αργά ανατολικά. Έτσι, πιο αναλυτικά για σήμερα Τρίτη, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, όπου και θα χιονίσει στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, ασθενείς και τοπικά μέτρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί. Στα βόρεια παιδινά από 2 μέχρι 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 8 μέχρι 21 και στην νησιωτική χώρα από 12 μέχρι 22 βαθμούς. Στην Καλαμάτα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 μέχρι 21 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι περισσότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 10 μέχρι 21 βαθμούς. Τέλος, στην περιοχή Θεσσαλονίκης προβλέπεται συννεφιά με πιθανή βροχή ή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 7 μέχρι 16 βαθμούς. Τη Δετάρτη σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις και μόνο τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία και στη Θράκη θα είναι περισσότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.